Πολλοί είδαμε το εν λόγω βίντεο του Γκέκο, στο οποίο ρωτάει αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που διαδραματίζεται, δηλαδή η τεχνική που χρησιμοποιείται για την είσοδο δύο ατόμων μέσα σε ένα χώρο. Θα αναλύσουμε αυτό το μικρό το βιντεάκι, αυτό το short που ανέβασε, και θα δούμε αν αυτό το πράγμα είναι σωστό ή λάθος. Θα το αναλύσουμε πάνω στις βασικές αρχές του CQB. Οι βασικές αρχές του CQB δουλεύουν για όλους, άσχετα το τι τεχνικές χρησιμοποιούν ή το τι πραγματικά κάνουν. Εάν οι αρχές δεν έχουν κάποια τακτική αξία, δεν χρησιμοποιούνται, πάει να πει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και λάθη. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα θα δούμε χωροταξικά για να καταλάβουμε το τι γίνεται και το τι διαδραματίζεται. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι φοράνε και οι δύο νυχτερινά NVGs. Αυτό σημαίνει ότι δρούν κάτω από το απόλυτο σκοτάδι, άσχετα που έχουν φώτα, για να βλέπουμε εμείς το τι κάνουν. Ξεκινάνε εδώ την ενέργειά τους και στον τοίχο αριστερά τους θα δούμε ότι υπάρχει μια πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί τελειώνει αυτό το δωμάτιο και συνεχίζει κάποιο άλλο δωμάτιο. Άρα ο τοίχος που βρίσκεται αριστερά τους, δηλαδή όπως κοιτάμε εμείς μπροστά μας, έχει αυτό το μέγεθος από την πόρτα που θα περάσουν μέχρι την άλλη πόρτα περίπου, μέχρι την κολόνα. Οπότε ξέρουν πόσο μέγεθος έχει και πόσο βάθος η γωνία που πρόκειται να καθαρίσουν. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά ότι θα έχουν δύο πόρτες για τις οποίες είναι αναδιπλούμενες προς τα έξω, και αυτό σημαίνει ότι έχουν να κάνουν με ένα μεγάλο βοηθητικό χώρο εσωτερικά, ο οποίος ξεκινάει από την πόρτα που είδαμε κάτω και εκτείνεται δεξιά μας και προς τα πάνω. Άρα έχουν να κάνουν με έναν πολύ μεγάλο χώρο και το καταλαβαίνουμε από την ανατομία του χώρου και εξωτερικά. Πιθανότητα είναι ένας διάδρομος ο οποίος έχει και πάρα πολλές απειλές μπροστά του, άλλες πόρτες και άλλες περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες και θεωρούνται απειλές. Εδώ είδαμε την πόρτα και την άλλη πόρτα, και δεξιά πάνω θα δούμε ότι υπάρχει ένα σφεγγίτης, που αυτό πάλι υποδηλώνει ότι είναι ένας βοηθητικός χώρος, ίσως κάποιο εστιατόριο, χώρος εστίασης εντός σχολείου ή κάτι τέτοιο, ή αίθουσα. Τώρα πάμε από την αρχή να εξετάσουμε την τακτική που χρησιμοποιήθηκε. Ο ένα μπροστά ξεκινάει και κόβει την πόρτα, ο δύο έχει το βάθος. Πολύ ορθά έχει το βάθος, γιατί μπροστά έχουν απειλές, δηλαδή ανοιχτές πόρτες ή κάποιους άλλους χώρους που μπορεί να βγει κάποιος και να τους πυροβολήσει και τους δύο. Δηλαδή είναι και οι δύο εκτεθειμένοι σε έναν διάδρομο. Ο διάδρομος είναι η φωνικότερη περιοχή που μπορούμε να έχουμε τις περισσότερες μαζικές απώλειες. Ο ένα κόβει την πόρτα, δεν θα εξετάσουμε την τεχνική που κόβει την πόρτα, εδώ εξετάζουμε μόνο την τακτική. Στην τεχνική μπορεί να υπάρχουν ίσως κάποια λάθη, πάντα θα κάνουμε λάθη στις τεχνικές, χρειάζεται πολλή δουλειά, εδώ εξετάζουμε την τακτική. Ο δύο συνεχίζει και έχει μπροστά το βάθος, έχουν μία μικρή επαφή γιατί φοράνε νυχτερινά, να καταλαβαίνουν που βρίσκεται ο καθένας. Έχει κόψει την άρω, τώρα κόβει το κέντρο του δωματίου. Συνεχίζουν, κόβει, ο δύο συνεχίζει, έχει το βάθος μπροστά. Έχει και μαζεμένη την κάνει του πολύ ορθά για να μην κάνει addressing εντός του δωματίου. Και ο ένα τώρα σιγά σιγά αρχίζει να κόβει την αριστερή γωνία. Θα δούμε, δεν περνάει όλο το κατώφλι της γωνίας για να την κόψει. Απλά θα κάνει ένα πικ μέσα, τώρα θα το δούμε σιγά σιγά. Προσοχή λίγο στο κράνος του να καταλάβουμε. Κάνει ένα πικ μέσα, κοιτάει την απέναντι γωνία την αριστερή και μετά γυρνάει το κεφάλι του με άλλο πικ και κοιτάει τη δεξιά. Χωρίς να βάλει όλο το σώμα του εντός του δωματίου. Έβαλε δηλαδή όσο δυνατόν μικρότερο στόχο εντός του δωματίου. Αφού τσέκαρε και τις δύο γωνίες και βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή, εισέρχεται μες στο δωμάτιο και παίρνει τον βαθύ χώρο μπροστά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει μεγάλο βοηθητικό δωμάτιο. Μπαίνει και ο δύο, περνάει το κατώφλι, μπαίνει μέσα, περνάει το κατώφλι και εδώ κάνει. Αφού περάσει το κατώφλι και μπει μέσα και είναι ασφαλής εντός της κάσας, ένα μικρό πικ κοιτάει να δει το τι γίνεται και ξανακόβει έξω για να ξανακρατήσει το βάθος. Άρα δεν τίθεται ζήτημα ασφαλείας, καθώς πήρε το κατώφλι και μπήκε μέσα. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο γρήγορα το τι εννοούμε όταν λέμε ότι η ασφάλεια είναι παντοτινή, έτσι. Προς τα πού ασφαλίζουμε, όταν λέμε η ασφάλεια, πού πρέπει να παρέχεται αυτή η ασφάλεια? Αυτή η ασφάλεια πρέπει να παρέχεται απέναντι σε απειλές. Οι απειλές κατηγοριοποιούνται ως εξής. Νούμερο 1 είναι άνθρωπος ζωντανός. Νούμερο 2 άνθρωπος νεκρός, πόρτα ανοιχτή, πόρτα κλειστή. Όταν έχουμε για παράδειγμα εδώ στο διάδρομο κάποιον ο οποίος παίρνει το βάθος,
Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μας ασφαλίζει από τις ενδεχόμενες απειλές που έχουμε στο διάδρομο. Ποιες απειλές? Για παράδειγμα εδώ 1-2 πόρτες ανοιχτές, έτσι. Άρα πάντα κάποιον θα πρέπει να έχω εδώ να ασφαλίζει την ομάδα όσο εργάζεται μπροστά από την πόρτα για να εισέλθει στο δωμάτιο. Αφού εισέλθει η ομάδα στο δωμάτιο και εισέλθει και ο pointman μέσα στο δωμάτιο ή μείνει εδώ στην κάσα στην κάλυψη, η ασφάλεια έχει επιτευχθεί. Δηλαδή όλη η ομάδα βρίσκεται ασφαλής εντός του δωματίου. Οπότε εγώ αν έχω εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος για παράδειγμα μπήκε λίγο μέσα, ύστερα πάρα πολύ όμορφα ξανακόψει και ξαναπάρει το βάθος, δεν συμβαίνει και κάτι. Γιατί αυτές οι δύο οι απειλές δεν μπορούν να με πλήξουν άμεσα ενώ βρίσκομαι μέσα στο δωμάτιο. Στην περίπτωση που είδαμε στο βίντεο, ο νούμερο 2, δηλαδή ο pointman που ήταν μετά, ήρθε, μπήκε, πήρε την κάλυψη της κάσας, κοίταξε στιγμία μέσα στο δωμάτιο και ύστερα ξανασυνέχισε να έχει τον εξωτερικό χώρο, έτσι εδώ πέρα. Αυτό δεν καθιστά ότι έχουμε θέμα ασφαλείας, γιατί ήδη είναι ασφαλής όλη η ομάδα και αυτός μέσα στο δωμάτιο. Απλά για στιγμία έκανε ένα τσεκ του εσωτερικού χώρου, που αυτό το έχουμε μάθει και πρέπει να κάνει τσεκ στον εσωτερικό χώρο, να έχει δηλαδή γνώση το τι γίνεται στον εσωτερικό χώρο, αποκαλυμμένη θέση όπως ήταν στο συγκεκριμένο βίντεο, και μετά όμορφα ξανακόβει εδώ πέρα την πόρτα και συνεχίζει να έχει το βάθος. Για ποιο λόγο έχει το βάθος? Γιατί είναι pointman, δηλαδή θα δείξει την περαιτέρω κατεύθυνση της ομάδας στα επόμενα δωμάτια. Αν χρειαστεί η ομάδα αυτή να μην κινηθεί στα περαιτέρω δωμάτια και να κινηθεί σε άλλα δωμάτια προς τα μέσα, αυτός εδώ μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψει αυτή την πόρτα εδώ πέρα, έτσι. Άρα εγκαταλείποντας αυτή την πόρτα και πηγαίνοντας αμέσως στην επόμενη, αυτή η πόρτα γίνεται απειλή. Εφόσον βρίσκεται εδώ και την κρατάει, δεν είναι απειλή. Έχει καθαριστεί η πόρτα αυτή από τη στιγμή που βρίσκεται στο κατόφλι της. Απειλές θεωρούνται ό,τι άλλες πόρτες υπάρχουν, οι άνθρωποι μπορεί να υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο. Και εφόσον είναι σε καλυμμένη θέση, δεν απειλείται αυτός ούτε η ομάδα. Άρα έχει επιτευχθεί ο κανόνας της ασφαλείας. Οπότε τι είδαμε σε αυτό το βίντεο? Είδαμε το νούμερο 1 να κάνει one man drill, δηλαδή ένας να προσπαθεί να κάνει την εκαθάριση και να εκθέσει τον εαυτό όσο το δυνατόν λιγότερο, και ο 2 να του καλύπτει συνεχώς τα νότα, έτσι. Δεν θα πούμε ποιο είναι το ιδανικό και αν θα έπρεπε να είναι δύο ομάδες, μια ομάδα 3, 4, 5 ατόμων ή 6 και τα σχετικά. Εξετάζουμε και αναλύουμε μόνο αυτό που βλέπουμε και μόνο αυτό που ξέρουμε. Ούτε ξέρουμε τι απειλές υπάρχουν μπροστά, ούτε ξέρουμε ποια είναι η τακτική κατάσταση, ούτε για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη συγκεκριμένη καθάριση. Ας πούμε ότι χρειάστηκε να το κάνουν αυτό, ήταν αναγκαίο να το κάνουν αυτό, δηλαδή να βρεθούν δύο άνθρωποι να μπουν σε έναν χώρο, όχι απαραίτητα για να τον εκαθαρίσουν, μπορεί να χρειάστηκε να τον χρησιμοποιήσουν για κάλυψη, να ταμπουρωθούν μέσα μέχρι να έρθει μετά η υπόλοιπη ομάδα, είτε για κάποιο λόγο που μπορεί να αποκόπηκαν, και να τους ξανασυναντήσουν και να συνεχίσουν ή να τους πάρουν από εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Κάνουμε μόνο εικασίες, αναλύουμε μόνο αυτό που βλέπουμε. Το τι θα έπρεπε, το τι δεν θα έπρεπε και το τι θα ήταν εκεί είναι εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, εντελώς διαφορετικό θέμα. Αναλύουμε μόνο αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε τακτικά, θεωρητικά και βάσει των αρχών μοιάζει να είναι σωστό. Εντάξει, σας είπα γιατί αναλύουμε μόνο αυτό που ξέρουμε. Κάποιοι θα λέγαν σίγουρα ότι να καθαρίσουν και οι δύο το δωμάτιο, για ο ένας να κόψει, ο ένας να μπει αριστερά, δεξιά, χιαστεί. Εάν το έκαναν αυτό, εντάξει, θα είχα εκείνη τη στιγμή εκθέσει δύο ανθρώπους μέσα σε διάδρομο, πλήρης στόχους, δηλαδή να φαίνονται ολόκληροι άνθρωποι, πλήρης στόχος, σε πολλαπλές απειλές από τον διάδρομο, έτσι. Άρα ορθά επιλέχθηκε ο ένας να κρατάει το βάθος, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να εκθέσω δύο ανθρώπους ολόκληρους στόχους σε έναν διάδρομο σε πολλαπλές απειλές, από το να εκθέσω το μικρότερο ποσοστό που μπορώ, δηλαδή ένα μικρό μέρος του σώματός μου κάνοντας ένα πικ εντός του δωματίου, που αν χάσω θα χάσω μόνο τον έναν και όχι τους δύο, και να κάνει one man drill και ο άλλος να καλύπτει τα νότα του και ύστερα να τον ακολουθήσει εντός του δωματίου, στην ασφάλεια του δωματίου και στην ασφάλεια της κάσας, και ύστερα να συνεχίσει να έχει το βάθος για το λόγο που αυτοί μόνο ξέρουν ότι χρειάστηκε να έχουν το βάθος.